πώς μπορώ να πράττω την ελεημοσύνη πρακτικά χωρίς να γίνεται αντιληπτό από κανέναν πλην του Θεού, εντός παρενθέσεως. Αγαπητοί μου, όταν ο Χριστός μίλησε για την μυστική ελεημοσύνη και είπε εκείνο το πολύ χαρακτηριστικό, εικόνα είναι, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, μη γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου. Βέβαια, τι να πει κανείς, να πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν θέλουν να κάνουν ελεημοσύνη, είτε χρήματα είτε τρόφιμα, βάζουν το χέρι το αριστερό στην τσέπη και δουλεύουν με το ένα χέρι για να μην γνωρίζει το αριστερό χέρι τι κάνει το δεξί. Να σας πω και αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει. Είναι εικόνα αυτό που θα πει. Όπως τα δύο χέρια είναι τόσο κοντά και συνεργάζονται, να μην πάρει ο κόσμος είδηση, οι άνθρωποι, οι συνεργάτες σου, οι άνθρωποι σου, όταν κάνεις την ελεημοσύνη. Ο σκοπός ποιος, μα είναι πολύ απλό. Ήταν μυθά επί παραδείγματι, έγεμε, ήταν γεμάτη λέει από ελεημοσύνες, από ελεημοσύνες. Ορφανά, χείρες, ήταν μοδίστρα. Οι γυναίκες λέγει, οι χείρες, τα ορφανά, επεδείκνυον. Έδειχναν στον Απόστολο Πέτρο τα ημάτια και τους χιτώνες. Να, αυτό μας το έραψε και μας το έφτιαξε η Ταβιθά. Αυτά τα πράγματα δεν ήσαν κρυφά. Όταν ο Κύριος είπε, να είναι κρυφή η ελεημοσύνη σας. Γιατί? Για να μην υπάρξει ο πειρασμός της επιδείξεως και της καινοδοξίας. Της επιδείξεως και της καινοδοξίας. Για να μην σε επαινούν οι άνθρωποι, για να μην το πάρεις απάνω σου και ούτω καθεξής. Συνεπώς, ας κάνουμε την ελεημοσύνη μας κρυφά. Ας την κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα. Αν όμως κάποτε γίνει η ελεημοσύνη μας φανερή, τότε τη χάσαμε. Όχι βέβαια. Γιατί? Άμα την κάναμε με πνεύμα ταπεινώσεως. Προσέξτε, με πνεύμα ταπεινώσεως. Και ακόμη, να μην επιζητήσουμε τον έπαινο των ανθρώπων, τότε και να περιέλθει στη γνώση των άλλων ανθρώπων, δεν πειράζει. Δεν χάνω ο κόσμος. Δεν χάνουμε το μισθό μας. Είδατε τι είπε ο Κύριος, μια που είπα τη λέξη μισθός. Αμήν αμήν λέγω ημίν, είπε ο Κύριος, απέχουση του μισθού αυτών. Απέχω, δεν θα πει στη σύγχρονη νεοελληνική μας έννοια, απέχω σε ένα διάστημα, δηλαδή είμαι μακριά, αλλά θα πει από και έχω, απέχω. Θα πει έχω απολάβει. Συνεπώς, επήρατον το κέρδος από την αυτή την ελεημοσύνη. Ποια? Τον έπαινο. Όταν είπε οι Φαρισαίοι και εγώ, αυτοί όλοι που έκαναν την ελεημοσύνη τους φανερή, σας βεβαιώνω ότι πήραν το μισθό τους. Ποιο? Το μπράβο των ανθρώπων. Αν λοιπόν κανείς είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν επιδιώξει το μπράβο των ανθρώπων, δεν καινοδοξήσει, και αν έγινε αντιληπτή η ελεημοσύνη τους, τι κι αν, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην υπάρχει αυτός ο φόβος, μήπως χάσουμε το μισθό μας από το Θεό, αν κάποια στιγμή η ελεημοσύνη μας γίνει φανερή. Θέλετε κάτι άλλο? Είναι και το αντίστροφο. Για να μην χρησιμοποιήσω ένα σχήμα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος πάνω σε αυτό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, νηστεύω, έχω κρυφή υπερηφάνεια, ότι να, εγώ νηστεύω. Δεν νηστεύω, πάλι υπερηφανεύομαι. Γιατί? Διότι η κατάλυση, όταν πρέπει να νηστέψουμε,
δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι η υπερηφάνεια του σώματος. Έχουμε υπερηφάνεια της ψυχής και υπερηφάνεια του σώματος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν νηστεύει είναι υπερήφανος στο σώμα. Όταν νηστεύομαι, ταπεινώνουμε το σώμα. Είναι φανερό. Λοιπόν, νηστεύω, υπερηφανεύομαι. Δεν νηστεύω, πάλι υπερηφανεύομαι. Λοιπόν, ακούστε. Μπορεί να κάνω την ελεημοσύνη μου και να μην την ξέρει κανείς παρά μόνον εγώ και ο Θεός. Και όμως μέσα μου να καλλιεργώ λογισμούς εσωτερικής κρυφής υπερηφανίας. Και τώρα θέτω το ερώτημα. Στην περίπτωση που δεν νηστεύει το σώμα τρώγοντας, βέβαια έχω υπερηφάνεια. Τη στιγμή που νηστεύω και υπερηφανεύομαι, πέστε μου από τις δυο υπερηφάνειες, την ψυχική και τη σωματική, ποια είναι η χειρότερη? Δεν είναι χειρότερη η ψυχική υπερηφάνεια? Λοιπόν, μυριάκεις να σε δουν οι άνθρωποι να κάνεις την ελεημοσύνη σου, προκειμένου μέσα σου να αισθάνεσαι καύχημα και κρυφή λεγόμενη υπερηφάνεια ότι έκανες ελεημοσύνη. Συμπέρασμα και τελειώνω. Αγαπητοί μου, δεν έχει σημασία αν η ελεημοσύνη μας τελικά γίνει φανερή ή κρυφή. Υπάρχουν περιπτώσεις που η φύση της ελεημοσύνης δεν είναι φανερή. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Η φύση της ελεημοσύνης δεν είναι τέτοια. Όπως και αν έχει το πράγμα, θα πρέπει να μην επιδιώξουμε να σαλπίσουμε στους ανθρώπους την ελεημοσύνη μας, να μην έχουμε καινοδοξία και να μην έχουμε ούτε φανερή ούτε κρυφή υπερηφάνεια. Τότε έχει αξία η ελεημοσύνη μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.